Ύψη λοιπόν το δημόσιο χρέος, ανέρχεται στο 119,5%. Τέταρτη Κύπρος με το πιο υψηλό ποσοστό. Δεν ξέρω αυτό πώς πρέπει να μας προβληματίσει και τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, το ότι έχει φτάσει εκεί το χρέος είναι αποτέλεσμα της πανδημίας. Το χρέος μας είχε φτάσει το 2014 στο μέγιστο βαθμό, στο 109,2. Έπεσε το 17, το 18, το 19. Το 19 φτάσαμε στο 95,5. Αλλά λόγω του ότι χρειάστηκε να υπάρξει δανεισμός για χρηματοδότηση αυτών όλων των προγραμμάτων της πανδημίας, έχει επιστρέψει πίσω σε ψηλά επίπεδα. Είναι τα πιο ψηλά επίπεδα που έχουμε φτάσει ποτέ. Είναι αρκετά ψηλά, ναι. Είναι αρκετά ψηλά. Τώρα, φυσικά, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι οι δυνατότητες, διότι το έχει αναφέρει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι οι δυνατότητες του κράτους δεν είναι ανεξάντλητες. Ναι. Επομένως, έχουμε δανειστεί, έχουμε αντιμετωπίσει, πιστεύω, αρκετά επιτυχημένα την πανδημία. Άρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να επιστρέψουμε πίσω στην οικονομική δραστηριότητα, στην έντονη οικονομική δραστηριότητα. Εκείνο που έχουμε χάσει είναι την τουριστική περίοδο πέρσι. Ελπίζω φέτος να μην είναι τα ίδια τα αποτελέσματα, δηλαδή να έχουμε δουλέψει κάπως με την τουριστική περίοδο. Απλώς να σας πω ότι το ΑΕΠ έχει συρρυκνωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο που έχουμε στοιχεία του 2020 κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2019, με το προηγούμενο έτος. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη η μείωση του ΑΕΠ, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας άμεσα. Μάλιστα. Τώρα, παίζει σημασία και ρόλο βεβαίως ότι έχει εγκριθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός, έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον έναν προϋπολογισμό στα χέρια μας. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι με αυτόν τον τρόπο η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει. Και επίσης μπορούν να λειτουργήσει και η οικονομία του... η παροχή στήριξης σε εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή την έχουν ανάγκη. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε κάτι άλλο. Παρακαλώ. Η Moody's θα προχωρούσα σε αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, αναμενόταν την περασμένη Παρασκευή. Είναι η τρίτη φορά που αναβάλλεται η αξιολόγηση, δηλαδή η τελευταία αξιολόγηση που είχαμε από τους Moody's ήταν το Σεπτέμβρη του 2019. Οι οποίοι Moody's μας έχουν ακόμα στη μη επενδυτική βαθμίδα. Μας έχουν στο Βα2, υπάρχει από πάνω το Βα1 και μετά είναι η επενδυτική βαθμίδα του Βα3. Άρα αυτή η αναβολή τι σημαίνει ουσιαστικά και πρακτικά, για να καταλάβουμε όλοι. Να σας πω, στην τελευταία αξιολόγηση οι Moody's είχαν βάλει δύο ουσιαστικά βασικές παραμέτρους για την επόμενη αξιολόγηση. Η μία ήταν η συνέχεια στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η μείωση τους κάτω του 20%. Αυτό περίπου έχει επιτευχθεί. Αλλά επίσης και η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 90% τα επόμενα 1-2 χρόνια. 1-2 χρόνια, αν τα υπολογίσουμε από τον Σεπτέμβριο του 2019, είμαστε περίπου εδώ τώρα. Φυσικά το δημόσιο χρέος ακολουθούσε μια καθοδική πορεία προς εκείνη την κατεύθυνση, αλλά λόγω της πανδημίας έχουν αναστραφεί αυτά τα στοιχεία. Και υπήρχε και μια άλλη παράγραφος που έλεγε ότι θεωρούσε απίθανη την παραπέρα υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, εκτός εάν τα πιο πάνω είχαν αναστραφεί. Τώρα, έχουν αναστραφεί. Δεν λέω ότι οι Moody's θα μας υποβαθμίσουν, όμως βλέπουμε ότι δεν μπαίνουν στην προσπάθεια ή στον πειρασμό, αν θέλετε, σε αυτή τη φάση να αξιολογήσουν την Κύπρο. Και αυτό είναι φυσικά λόγω των συνθηκών τις οποίες ζούμε λόγω της πανδημίας. Άλλες χώρες οι οποίες αξιολόγησαν ή επρόκειτο να αξιολογήσουν οι Moody's, άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έχουμε κάποιες συγκρίσεις να κάνουμε, κύριε Χρήστου? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα συγκρίσεις, διότι δεν έχουμε κάνει την αξιολόγηση. Σωστά. Αλλά υπάρχουν κράτη, ναι, στα οποία έχουν προβεί σε αξιολογήσεις και οπωσδήποτε σε όλες αναφέρεται, σε όλες τις αξιολογήσεις αναφέρεται το στοιχείο της πανδημίας το οποίο υπάρχει. Εντάξει, θα έλεγα ότι γενικά η εικόνα δεν είναι άσχημη, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι κάθε εβδομάδα που καθυστερούμε να πούμε σε οικονομική δραστηριότητα, χάνονται πολλά εκατομμύρια. Ναι. Τόσο από οικονομική δραστηριότητα, όσο και από έσοδα του κράτους. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν δουλέψει, για παράδειγμα, το λιανικό εμπόριο και δεν εισπραχθεί το ΦΠΑ, δεν μπορεί να αποδοθεί στο κράτος ΦΠΑ. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε πολύ σύντομα να επιστρέψουμε πίσω στην οικονομική δραστηριότητα για να μην έχουμε παραπέρα άλλες επιπτώσεις, άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Αρνητικές επιπτώσεις. Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χρήστου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ. Και